Με επιτυχία διεξήχθη σήμερα το πρωί ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Μνήμης και Θυσίας Αγριάς Δράκιας. Την διοργάνωση του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου είχε η Δημοτική Κοινότητα Αγριάς του Δήμου Βόλου. Παραδείγματα αποφασιστικότητας και ισχυρής θέλησης οι γυναίκες και οι άντρες που συμμετείχαν στο αθλητικό γεγονός και τη διαδρομή των 10 χιλιόμετρων. Ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου που έγινε για 10η χρονιά ξεκίνησε από την παραλία της Αγριάς και ολοκληρώθηκε στην κεντρική πλατεία της Δράκειας, στο μνημείο των εκτελεστών των Δρακιωτών της 18ης Δεκεμβρίου του 1943. Μετά το πέρας του αγώνα δρόμου και τις απονομές, κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της γερμανικής θηριωδίας. Παρά το γεγονός ότι περνάμε μια οικονομικά δύσκολη περίοδο, εμείς εξακολουθούμε κάποιους θεσμούς, κάποια αθλητικά γεγονότα. Κάθε χρόνο να τα επαναλαμβάνουμε. Ως τοπική κοινότητα Δράκειας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν και φέτος στον αγώνα Θυσίας για τους 118 Δρακιώτες όπου έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της χώρας. Να ευχαριστήσουμε και όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτός ο αγώνας και φέτος και βέβαια την ψυχή του αγώνα, τον Νίκο του Μαγκίτση. Μας θυμάται ιδιαίτερα που έρχεται ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Τρίκαλα, Καρδίτσα, από όλη την περιοχή. Φέτος για πρώτη φορά είχαμε τόσο πολύ κόσμο. Οι διοργάνωση ήταν εξαιρετική. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, όπως είδαμε, τρέξαν στον αγώνα. Στην κατηγορία ανδρών, πρώτος ήταν ο Γκουτσουρέλας, δεύτερος ο Ανδριανής, τρίτος ο Παλάτζας, τέταρτος ο Ντέλλας, πέμπτος ο Γουριώτης και έξως ο Δημόπουλος. Ενώ στην κατηγορία των γυναικών, πρώτη η κυρία Ραφτάκη, δεύτερη η κυρία Κισονέργη, τρίτη η κυρία Παπαχρήστου, τέταρτη η κυρία Μουλά, πέμπτη η κυρία Κρύβου και έκτη η κυρία Πούλιο. Για πρώτη φορά είχαμε περίπου στις 60 συμμετοχές. Το χειμώνα θα κάνουμε ένα χειμερινό κένταυρο, έναν αγώνα 20 χιλιόμετρα που τρέχουν μέσα στα μονοπάτια. Και Μάρτιο και Μάιο γίνεται ο ρηβατικός υπερμαραθώνιος του Πηλίου. Ξεχωριστή νότα η συμμετοχή στο αθλητικό γεγονός και του κυρίου Δημητρίου Κοντογιάννη, συνταξιούχου δασκάλου, που μάλλον έβαλε τα γυαλιά στους νεότερους ευρύτερα, ενώ και μέλη εθελοντικών οργανώσεων στάθηκαν αρρωγοί. Είστε ο αρχαιότερος που έτρεξε σήμερα και αυτό μεγαλύτερος, ναι, δίνει σε εμάς για μένα είναι τρόπο ζωής το τρέξιμο. Τρέχω από 30 ετών σχεδόν. Τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έτρεχα από 30 επίσημα. Τα προηγούμενα ήμουν στα βουνά δάσκαλος, όλο τον όλυμπο τον είχα βάλει με το κουτάλι. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να διατηρείται στην κατάστασή σας? Πρέπει να έχει προσεγμένη διατροφή, άθληση. Άθληση και θέληση και διάθεση πάντα. Από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων είχαμε εδώ πέρα σαν θελοντές με το αυτοκίνητο και τα μηχανάκια που είχαμε να βοηθήσουμε στην εξαγωγή του αγώνα ώστε να υπάρχει απαιτούμενη ασφάλεια σε όλη τη διαδρομή, απαιτούμενη πρώτη βοήθηση και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Η ελληνική ομάδα διάσωσης συμμετέχει, συνδράμει στην προσπάθεια των αθλητών και των διοργανωτών, ώστε ο αγώνας να πάει καλά, να μην έχουν κανένα πρόβλημα οι αθλητές. Σε όλους πάντως τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια.